Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι εκπομπή Υπάρχει Λύση, όπου κάθε απόγευμα δίνουμε λύσεις αλλά και απαντήσεις σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Σήμερα κοντά μας ο Δημήτρης Τσαμόπουλος, πρόεδρος Φοροτεχνικών Αττικής, και η δικηγόρη Ανδριάννα Ζαχαρίου και Μαργαρίτα Κάρδαρη. Και σήμερα θα βρούμε λύσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Με τη σύνταξη του Δεκεμβρίου, που θα καταβληθεί σε όλους τους συνταξιούχους μέχρι την επόμενη Πέμπτη, 28 Ενδεκάτου, καταργείται το ΕΚΑΣ. Αρκετές χιλιάδες συνταξιούχων το είχαν απολέσει ήδη τα έτη 2015-2016, ενώ οι χαμηλές συνταξιούχοι μετά το Μάιο του 2016, με ρητή απαγόρευση του νόμου, του άρθρου 92 του νόμου 4387, δεν τον λαμβάνουν. Υπενθυμίζεται πως το ΕΚΑΣ θεσπίστηκε με το νόμο 2334. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από τη συμφωνία της 12 Ιουλίου του 2015 είχε δεσμευτεί για την περικοπή του και την εξοικονόμηση 2,5 δις ευρώ συνολικά έως το τέλος του 2019. Εγκρίθηκε η δαπάνη καταβολής για το επίδομα παιδιού Α21 από τον ΟΠΕΚΑ για την πέμπτη δόση. Η καταβολή της πέμπτης διμηνίας δόσης για το 2019 θα γίνει μεταξύ 25 και 26 Νοεμβρίου. Να σημειωθεί ότι όποιος αποκτήσει παιδί δικαιούται το επίδομα παιδιού από τον επόμενο μήνα της γέννησής του και μπορεί να υποβάλει τροποποιητική. Στις βραχυχρόνιες μισθώσεις αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου των εφοριακών Γιάννης Χατζησαλάτας. Ο Υπουργός Τουρισμού με τον Υπουργό Οικονομίας και τον Διοικητή της ΑΔΕ σκοπεύουν πλέον να αποκλειστούν από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης όλα τα ακίνητα τα οποία έχουν αυτόν τον αριθμό μητρώ ακινήτο. Επίσης, στόχος είναι να γράφεται το αφηρμή ο αριθμός φορολογικού μητρώου του διαχειριστή του ακινήτου επάνω σε κάθε ανάρτηση. Να πούμε ότι 30.000 ακίνητα αυτή τη στιγμή δεν διαθέτουν τον αριθμό μητρώου ακινήτου. Ότι επίσης προβλέπεται μια διαδικασία να κατατεθούν ηλεκτρονικά και οι πολεοδομικές άδειες, αλλά και διάφορες προδιαγραφές που πρέπει να έχει το ακίνητο, ασφαλείας, δηλαδή πυροπροστασία, έξοδοι κινδύνου και διάφορα άλλα. Επίσης, να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, αυτόν που μισθώνει το ακίνητο, και όχι από την εταιρεία, την πλατφόρμα η οποία μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να μισθώσει το ακίνητό του. Επίσης, υπάρχει πιθανή επιβολή του τέλους διαμονής, αυτό το οποίο πληρώνουν τα ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο. Και η φορολόγηση είναι, όπως είναι και για τα ενοίκια, από το πρώτο ευρώ έως τις 12.000, 15%. Από τις 12.000, 40, 35 και πάνω από τις 40, 45. Το λέω αυτό τη φορολόγηση για ποιο λόγο. Γιατί πλέον αντιμετωπίζονται με ένα διαφορετικό σκεπτικό αυτοί που παίρνουν εισοδήματα από ακίνητα και δεν μπαίνουν στη διαδικασία όπως οι μισθωτοί ή οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν τον εισαγωγικό συντελεστή από το 22 στο 9. Για αυτούς δεν έγινε καμία μείωση. Αντίθετα, θα έλεγα, εάν το ακίνητο αυτό έχει μπει σε επισκευή ή ανακαίνιση, δεν θα έχουν το ευεργέτημα έτσι όπως το έχει ο κάθε πολίτης, που το 40% της παροχής υπηρεσίας θα εκπίπτει από το φόρο σε περίοδο τριετίας, σε βάθος τριετίας. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το ευεργέτημα να έχουν μείωση στο εισόδημά τους κατά 5% χωρίς αποδείξεις, δηλαδή δεν έχουν εισόδημα 1.000 ευρώ, θα διφορολογηθούν για 950 χωρίς αποδείξεις, αυτό το 5% το χάνουν για 7 χρόνια. Από τη μία δεν μειώνει το φορολογικό συντελεστής και από την άλλη χάνουν και το δικαίωμα του 5% για 7 χρόνια. Νομίζω είναι μια ειδική η οποία πρέπει να κατασταθεί. Τα ποσοστά αναπλήρωσης και την προσωπική διαφορά μας εξήγησε ο εργατολόγος Γιώργος Ρωμανιάς. Να κωδικοποιήσουμε 3-4 ζητήματα τα οποία απασχολούν τους συνταξιούχους. Το ένα είναι αυτό που είπατε. Λέω ευθέως να κάνουν υπομονή. Επειδή θα περάσει καινούργια νομοθεσία τώρα που θα ανεβάσει το δίχτυ αναπλήρωσης. Δηλαδή, δίχτυ αναπλήρωσης είναι το ποσοστό του συντάξιμου μισθού που γίνεται σύνταξη. Επομένως, με την αύξηση του δίχτυ αναπλήρωσης, στο Υπουργείο βέβαια λένε ότι για όσους έχουν 30 χρόνια και πάνω. Θα το δούμε αυτό πώς ακριβώς θα γίνει. Πάντως, εκκρεμεί αυτή τη στιγμή, γίνεται η διαδικασία, συντάσσεται το νομοσχέδιο, μέσα στο Γενάρη πρέπει να κατατεθεί. Θα έχουμε επομένως μία αύξηση των συντάξεων. Βέβαια, η αύξηση δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Θα ξεκινήσει από τις 4 Οκτωβρίου του 19 και πέρα. Θα μου πείτε, το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι οι δείκτες αναπλήρωσης ήταν απαράδεκτα χαμηλοί. Και δίνει την εντολή μέσα σε 6 μήνες στην κυβέρνηση να βελτιώσει. Όλο αυτό το διάστημα έχει ζημιωθεί ο κόσμος. Δυστυχώς όμως δεν θα έχει αναδρομικά, αλλά η σύνταξη η καινούρια, δηλαδή η αναπροσαρμοσμένη με τους καινούριους δείκτες αναπλήρωσης, θα ισχύει
από τις 4 Οκτωβρίου του 2019. Δηλαδή 3 μηνών περίπου αναδρομικά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι οι συντάξεις αυτές θα έχουν αύξηση, αν πάει για όλο τον κόσμο, γύρω στα 10-20 ευρώ. Για αυτούς που έχουν 30 χρόνια και άνω, θα πιάσει γύρω στα 80-100, ενδεχομένως 120 ευρώ. Πάμε να δούμε όμως τώρα τι γίνεται με τα ενημερωτικά σημειώματα και με την προσωπική διαφορά που είδαν οι συνταξιούχοι. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι η εφαρμογή του άρθρου 14 του νόμου Κατρούγκαλου, που μιλά για επανυπολογισμό, δηλαδή εκ νέου υπολογισμό των παλαιών συντάξεων. Αυτών των συντάξεων δηλαδή που είχαν βγει με βάση τον προϊσχύθαντα νόμο, πριν από τον νόμο Κατρούγκαλο. Εδώ λοιπόν έχουμε πλέον, μην ξεχνάμε ότι είμαστε ήδη στο Νοέμβριο και δεν είχαν δοθεί τα εκαθαριστικά για να ξέρει ο συνταξιούχος από το Γενάρη του 19 και πέρα πώς διαμορφώνεται η σύνταξή του. Διαπιστώνεται λοιπόν τώρα ότι η σύνταξη η παλιά έχει υπολογιστεί, έχει κοπεί στα τρία κομμάτια. Το ένα κομμάτι το ονομάζουν Εθνική Σύνταξη, 384 ευρώ αν έχει πάνω από 20 χρόνια. Το δεύτερο κομμάτι το ονομάζουν ανταποδοτική σύνταξη και το τρίτο κομμάτι το ονομάζουν προσωπική διαφορά. Είναι δηλαδή η διαφορά που έχει ο παλιός τρόπος υπολογισμού με το νέο τρόπο υπολογισμού. Προσέξτε, η προσωπική διαφορά είναι προσωρινή. Επομένως, όταν βλέπει το εκαθαριστικό τώρα ο συνταξιούχος και βλέπει μεγάλη προσωπική διαφορά, να ξέρει ότι αυτό είναι προσωρινό. Όταν θα δοθούν αυξήσεις στις συντάξεις, αυτό δεν θα πάρει αύξηση. Θα κοπεί, θα συμψηφιστεί η προσωπική διαφορά. Αν βλέπετε λοιπόν προσωπική διαφορά 100-120, εγώ έχω τύχει να δω και 530 ευρώ. Είμαστε και εδώ, μας καλούν τηλεθεατές. 530 ευρώ, πολλές φορές. Πρέπει να ασκηθεί αμέσως το σχετικό έντυπο. Είναι προς τιμή του υποδιοικητού του ΕΦΚΑ, του κ. Τσαγκαρόπουλου, ότι έφτιαξε ένα σχετικό κείμενο και το ανέβασε στο διαδίκτυο και μπορούσαν οι ασφαλισμένοι και βάζανε τα στοιχεία τους και το υποβάλλαν ηλεκτρονικά. Δυστυχώς το τελευταίο δεκαήμερο το κατεβάσανε. Δεν υπάρχει. Πρέπει να το βρούνε. Εγώ το δίνω σε όλους όσους το ζητάνε δωρεάν. Πρέπει να το βρούνε, να το προσθέσουν για δύο λόγους. Πρώτον, διότι πρέπει να στηριχθούν στο ότι η προσωπική διαφορά δεν τη δέχονται. Και δεύτερον, πάρα πολλά εκαθαριστικά, πάρα πολλά, έχουν κάνει λάθη. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Στο σημείο αυτό, να καλησπερίσουμε τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Μαργαρίτα Κάρδαρη, είναι η εργατολόγος μας. Καλησπέρα, Μαργαρίτα μου. Καλησπέρα, Σοφία μου, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εδώ ένας και μοναδικός, Δημήτρης Τσαμόπουλος, πρόεδρος Φοροτεχνικών Αττικής. Μου έρχεσαι με τελευταίες πληροφορίες. Τελευταίες πληροφορίες, εντάξει, άνοιξε η εφαρμογή για το επίδομα θέρμανση. Θα πούμε στη συνέχεια τι πρέπει να. Τα βήματα και τι πρέπει να προσέχει ο καθένας. Το φορολογικό είναι σε μία συνεχή διαβούλευση, γίνονται αλλαγές. Να πούμε κάτι σημαντικό για το αυτό που μάλλον δέχτηκε η κυβέρνηση, αυτό που είπε ο κύριος Χατσαλάτας προηγουμένως και σωστά το έλεγε για το 5% που χάνουν την έκπτωση, την πάγια έκπτωση που είναι από ενίκη. Αυτό μάλλον έχει δεχτεί η κυβέρνηση, θα το αποσύρει από το νομοσχέδιο, οπότε θα έχουν και το 40% τη μείωση για την αναβάθμιση των κτηρίων, αλλά θα έχουν και το 5% το εφάπαξ ποσό αποσβέσεων. Σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε για το 30%, διότι τελικά έχουμε κάποιο πρόβλημα με τους κατοίκους εξωτερικού, δεν τους εξαιρεί. Έχει γίνει το εξής. Προφανώς εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι σωστή διατύπωση, γιατί άλλαξαν τα άρθρα παλιά. Η υποχρέωση για να μαζεύει κάποιος αποδείξεις ήταν για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο. Αυτό λοιπόν άλλαξε. Το αφορολόγητο κατοχυρώνεται σε όλους τους μισθωτούς και μπήκε ένα νέο άρθρο που μιλάει ότι για όλους τους πελίτες από όπου έχουν φορολογητέο εισόδημα θα έχουν την υποχρέωση να μαζέψουν 30% των αποδείξεων. Το 30% του εισοδήματος σε ηλεκτρονικές αποδείξεις. Μέσα από την διατύπωση εκεί, αυτό που βρήκαμε σαν ομοσπονδία είναι το εξής, ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί οι κάτοικοι εξωτερικού. Δηλαδή, τα παιδιά μας, αυτοί οι οποίοι φύγανε στο εξωτερικό γιατί εδώ δεν είχαν δουλειά. Όλοι μιλάνε για 500.000, 700, οι οποίοι, νέοι οι οποίοι έχουν φύγει έξω. Αυτοί μετά από τον ένα χρόνο δουλειάς έξω γίνονται κάτοικοι εξωτερικού. Αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν και ένα εισόδημα από Ελλάδα, αν έχουν ένα σπιτάκι το οποίο νοικιάζουν
και αποκτούν ένα εισόδημα. Είναι εισόδημα, αυτούς λοιπόν. Είναι εισόδημα και όπως το λέει η διάταξη, θα υποχρεούνται και αυτοί να φέρουν 30% το ύψος των ενοικίων που θα εισπράττουν σε αποδείξεις. Άρα, έτσι όπως το γράφει, είναι ένα μέτρο ένας το οποίο κάτοικος, δεν εξαιρεί μπράβο, τους κατοίκους εξωτερικού. Εξωτερικού. Λοιπόν, πρέπει να εξαιρείται. Όπως επίσης, καλούμε όλους τους ξένους να έρθουν να αγοράσουν σπίτια εδώ, γι' αυτό μειώθηκε, μάλλον εξαιρέθηκε η αγορά σπιτιού από το ΦΠΑ από 1η-1η του 20. Άρα αυτό τι είναι, είναι μια επένδυση να γίνουν πιο προσοδοφόρα τα ακίνητα να τα αγοράσουν. Δεν τα αγοράζουν όμως μόνο οι Ελληνές, τα αγοράζουν και ξένοι. Κινέζοι όπως έχουμε ακούσει και πολλοί άλλοι λαοί. Για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ζουν εδώ, τους έχει την υποχρέωση να φέρνουν 30% του εισοδήματος από τα ενίκια σε αποδείξεις, σε ηλεκτρονικές αποδείξεις. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άρα, τι θα έχουμε. Θα έχουμε μία φορολόγηση με την κλίμακα των ενοικίων και ένα πέναλτι επιπλέον μόνιμο για αυτούς τους ανθρώπους 22%. Καταλαβαίνεις ότι εκεί πάει η φορολογία. Νομίζω ότι αυτό κάπου έχει παραβλεφτεί, δεν το έχουν προσέξει, πιστεύω ότι θα μπει. Ούτως ή άλλως την εκπομπή σου την βλέπουν, οπότε να μια καλή ιδέα να το προσαρμόσουν. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε εδώ κάθε απόγευμα. Μετά την τηλεθεάτριά μας, την κυρία Ελένη, που θα κάνει ευθύς αμέσως την ερώτησή της, θα έρθουμε στη Μαργαρίτα την Κάρδαρη να δούμε τι γίνεται με τη διαδοχική ασφάλιση. Πολλές ερωτήσεις, τι γίνεται με τους δύο φορείς, πού κάνουμε την αίτηση, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Να καλησπερίσουμε την τηλεθεάτριά μας. Σας ακούμε, κυρία Ελένη. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Μπορώ να με ακούτε, Μάλιστα. Εγώ έχω φύγει το 10, σαν συνταξιούχος. Μάλιστα. Ακούτε. Βεβαίως, σας ακούω. Έφυγε ο σύζυγος τότε, εγώ δούλευα, είχα φύγει νωρίτερα, ας πούμε. Ο σύζυγος πέθανε το 10. Εγώ τώρα, σαν παλιά συνταξιούχος, δικαιούμαι να πάρω κάτι που κόψανε και τη δική μου σύνταξη που την κάνανε μισή και τη θηρία σύνταξη την είχαν κόψει και τις υπηκορικές συντάξεις με το φυλκό και αρρωγή. Υπάρχει περίπτωση να πάρω κάτι από αυτά? Καταρχήν δεν έχετε να πάρετε άλλα χρήματα από τα αναδρομικά που μιλάμε για τις συντάξεις χηρίας, γιατί είστε συνταξιούχος πριν το 2016, οπότε δεν έχουμε διαφορά. Το έχω καταλάβει, δεν μιλάω για αναδρομικά. Ναι, μιλάτε για τις αναπροσαρμογές. Αν έχετε αναπροσαρμογή με βάση τις αποφάσεις αυτές που δημοσιεύθηκαν από τον Οκτώβριο του 19, εννοείται. Αυτές αφορούν περιπτώσεις που είναι άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ. Ναι. Μόνο σε αυτή την περίπτωση έχουμε κάποια αναδρομικά. Και για αυτούς που έγινε η αναπροσαρμογή στη σύνταξή τους, αλλά είχαν χρόνια πάνω από 30 στο σύνολο. Εκεί θα έχουμε κάποιες διαφορές. Λοιπόν, εγώ δεν μιλάω για αναδρομικά, σας τονίζω ξανά. Μιλάω, μου κόψανε και τις δύο επικουρικές με το φυσικό και αρρωγή και τη δική μου σύνταξη μου την κάνανε μισή. Δηλαδή ναι. Παίρνω αυτή τη στιγμή 1.100. Δεν έχετε να πάρετε άλλες διαφορές, δεν ανήκετε σε αυτές τις κατηγορίες εσείς. Όποια μείωση έχετε υποστεί θα μείνετε μέχρι εκεί σε αυτές τις μειώσεις. Δεν έχετε κάποια διαφορά. Δηλαδή τις επικουρικές που λένε ότι θα τις... Σας είπα, αφορούν περιπτώσεις με 1.300 άθροισμα. Αν είστε σε αυτή την κατηγορία μετά τον επανυπολογισμό που έγινε και για σας. Εγώ που παίρνω λιγότερα, δεν παίρνω να τα πάρω και θα τα πάρουν εκείνοι που παίρνουν 1.300. Μέχρι σήμερα αυτό που γνωρίζουμε και αυτό που έχει ακουστεί επίσημα είναι με βάση τις αποφάσεις. Λοιπόν, αυτό όμως είναι εντελώς λάθος. Θα δούμε αν θα ψηφιστεί κάποιο, στο νόμο που θα ψηφιστεί, αν θα περιέχει μία ρύθμιση και σωστό είναι. Ακούμε και μία, εγώ με δασκάλα. Τη μία μέρα τα ακούμε έτσι, την άλλη μέρα τα ακούμε αλλιώς. Εσείς επισημαίνετε... Τα λέτε αλλιώς. Εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω λοιπόν. Εσείς επισημαίνετε πολύ σωστά ότι και κατηγορίες που είναι κάτω από τα 1.300 ευρώ θα έπρεπε να υπάρχει και για αυτούς μία μέρημνα και να δοθούν κάποιες διαφορές από τις περικοπές. Να κόψουν και τις δύο επικουρικές. Να με αφήσουν εμένα είναι τη μισή μου σύνταξη. Έπαιρνα κάπου 800, μου αφήσαν 400 και το επικουρικό μαζί. Ναι. Και παίρνω μόνο τη χειρία που την κόψανε και αυτή και τη χειρία τη τάξη κόψανε. Να εξηγήσουμε όμως, παρακαλώ πολύ,
ότι ο κάποιος που λαμβάνει πέρα από τη σύνταξη χειρίας και δική του σύνταξη. Εφαρμόστηκε ακριβώς η νομοθεσία, Σοφία μου, μετά την τριετία που έγινε η περικοπή στη σύνταξη χειρίας ή στη δική σας, αντίστοιχα τι είχατε επιλέξει. Άρα, όποιες περικοπές έχουν γίνει νόμιμα. Θεμητά όχι, αλλά νόμιμα. Έγινε όταν κοπήγαν και τα δύο και τα τρία εγκουρικά, και τη δική μου και τα δύο. Ναι, υπάρχουν οι περικοπές λόγω του ότι είχατε και εσείς δική σας σύνταξη και κύρια και επικουρική. Γι' αυτό το λόγο. Και γι' αυτό λοιπόν τα κόψαν όλα και τώρα δεν είχε όλα. Εσείς λοιπόν εξηγούμε περικοπές. Εξηγούμε ακριβώς όπως το τονίζει και η κυρία Κάρδαρη, όχι εσείς και οποιοδήποτε που λαμβάνει δική του σύνταξη και λαμβάνει και σύνταξη χειρίας μετά την τριετία, κόβεται δηλαδή στο 50%. Ο κύριος Κατρούγκαλος, καλά λοιπόν θα έχουν τα λεφτά όλα αυτά που λες. Κύριε Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, εξηγήσαμε τι ισχύει, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Μακάρι, έχουν απόλυτο δίκαιο. Ξέρετε, έχουν υποστεί πολλές περικοπές στις συντάξεις τους. Εμείς εξηγούμε όμως το τι θα γίνει. Όπως πριν από λίγο αναφερθήκαμε και στο ΕΚΑΣ, είπαμε τη μεγάλη αδικία των χαμηλοσυνταξιούχων, οι οποίοι καθημερινά μας καλούν μέσα από αυτή την εκπομπή και μας λένε αν θα υπάρξει ένα νέο βοήθημα, δηλαδή που θα μπορέσει να έρθει σε ένα, για να μπορέσουν να δουν μία σύνταξη που θα μπορέσει, γιατί ξέρετε ήταν 200 ευρώ, 230 Μαργαρίτα μου και αυτή τη στιγμή... Στη φίλη μας, ναι. Το έθεσε πάρα πολύ απλά, να το καταλάβει όλος ο κόσμος. Δηλαδή σου λέει ότι αυτοί οι οποίοι παίρνουν πάνω από 1.300 θα τους δοθεί το επικουρικό. Ναι. Αυτοί οι οποίοι παίρνουν από κάτω δεν θα τους δοθεί. Που δηλαδή, έχουν υποστεί και εκείνοι πολλές χρεώσεις. Αυτό είπαμε υποστεί. Ότι θα πρέπει να υπάρξει μία ρύθμιση. Απλά εμείς αναφέρουμε αυτά που έχουν υποθεί. Μακάρι να υπάρχει και το λέμε και από την εκπομπή. Μακάρι να νομοθετούσαμε εμείς, μακάρι εμείς να γαδίναμε αυτές τις αυξήσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά εμείς πρέπει να σας ενημερώσουμε στο τι ισχύει και το τι θα πάει να ψηφιστεί. Να καλησπερίσουμε την κυρία Κατερίνα. Σας ακούμε, καλησπέρα. Θέλω να σας ρωτήσω για τη σύνταξη χειρίας της μητέρας μου, επειδή ακούω τώρα και δεν έχω καταλάβει. Βεβαίως. Ο πατέρας πέθανε πριν 13 μήνες. Μάλιστα. Λοιπόν, παίρνει η μαμά μου τη σύνταξη χειρίας, αλλά του είχαν, ξέρω ότι στον πατέρα μου είχαν κόψει πολλά και στην επικουρική, γιατί ήταν πάνω από 1.300 ευρώ, όπως λέτε. Μάλιστα. Και στην κυρία σύνταξη. Δηλαδή, αν θα δοθούν, αν θα γίνουν αυτές οι αναπροσαρμογές ή θα δοθούν ορισμένα αναδρομικά, η μητέρα μου δικαιούται να τα πάρει ή δεν ισχύει επειδή τώρα έχει πεθάνει ο πατέρας. Όχι, θα γίνει η αναπροσαρμογή στη σύνταξη και θα πάρει αυτά που δικαιούται από τον Οκτώβριο και μετά. Ωραία, τον Οκτώβριο και μετά. Θα πρέπει να έχει πάρει βέβαια και αυτά που δόθηκαν αρχές Σεπτέμβρη σε σχέση με την αναπροσαρμογή από το 50 στο 70%. Ναι, ναι, αυτά τα πήρε, ναι. Ωραία. Αυτά τα πήρε. Ναι, απλώς λέω τώρα ότι αν θα γίνουν καινούργιες αυξήσεις αυτά, θα δικαιούται να τα πάρει. Εάν υπήρχε ποσό που ξεπερνούσε τα 1.300 ευρώ και ό,τι αντιστοιχεί πλέον και στην μητέρα σας, από τη σύνταξη του Θανούτα θα τα πάρει, βεβαίως. Ναι. Και αυτό που λέτε προσωπική διαφορά, ο πατέρας μου είχε 125 ευρώ που είδα προσωπική διαφορά. Αυτή η λεγόμενη προσωπική διαφορά που έχει ένα θετικό πρόσημο σημαίνει ότι σε μελλοντικές αυξήσεις των συντάξεων από το 2023 και μετά θα απορροφηθεί αυτό το ποσό, δεν θα πάρει κάποια καινούργια αύξηση. Αυτό σημαίνει το θετικό πρόσημο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολλές οι ερωτήσεις σας. Πριν περάσουμε στην κυρία Αγγελική, να καλησπερίσουμε, είναι η δικηγόρος μας κοντά μας, Ανδριάννα Ζαχαρίου, είναι εδώ για να δούμε τι γίνεται, γιατί και εκεί έχουμε αλλαγές. Καλησπέρα, Σοφία μου. Ευχαριστώ καλησπέρα, πολύ Ανδριάννα για την πρόσκληση. Ναι, έχουν γίνει πράγματα. Έχουμε και θετική εξέλιξη και λίγο δυσάρεστη εξέλιξη. Και από ποια θέση εσύ θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με τη δυσάρεστη για να αφήσουμε, για να μείνει η γλυκιά έτσι, η αίσθηση. Λοιπόν, θέλεις να σου πω κάτι, να σας πω κάτι. Υπάρχει και ένα ανέκδοτο πάνω σε αυτό που λέει ο ένας τον άλλο στο τηλέφωνο. Έχω να σου πω ένα καλό και ένα κακό, από ποιο να ξεκινήσω. Λέει, πες μου το καλό, το λέει και το κλείνει το τηλέφωνο και το ακούει μετά το κακό. Άρα και εμείς δεν θα αφήσουμε την Ανδρέα να πει μόνο το θετικό και θα σταματήσουμε. Να καλησπερίσουμε την κυρία Αγγελική. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω, παίρνω σύνταξη από το δημόσιο 668 ευρώ. Μάλιστα. Είχαν πει για κάποιο βοήθημα, θα το δώσουν, ναι. Δεν γνωρίζουμε κάτι σχετικό. Δεν γνωρίζουμε κάτι σχετικό. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο αυτή τη στιγμή. Ναι, και κάτι άλλο. Όποιος εργάζεται στο ΙΚΑ επαορίστου χρόνου και βγαίνει σε σύνταξη, μάλιστα, δικαιούται θάπαξ.
Όχι. Δικαιούται μόνο αποζημίωση από τον εργοδότη του. Το ΕΦΑΠΑΞ το δίνει το δημόσιο και αφορά καθαρά αυτούς που έχουν σχέση με το δημόσιο. Δηλαδή το, που έχουν διοριστεί. Από το ΙΚ, ναι, από την υπηρεσία της τι θα πάρει. Ό,τι αντιστοιχεί σε αποζημίωση για λόγους συνταξιοδότησης, που είναι το 40% της νόμιμης αποζημίωσης, αν είχε απολυθεί. Αυτό όχι, δεν ποσό. Έχει, δεν έχει απολυθεί, φεύγει νόμιμα. Ναι, θα πάρει λοιπόν το 40% του ποσού που θα έπαιρνε αν είχε απολυθεί. Αν είχε απολυθεί, αν είχε είναι απολυθεί. Το νόμο. Αυτό το 40% παίρνει, δεν έχει όμως ναι, εφάπαξ. Με 10,5 ένσημα φεύγει, χιλιάδες. Ναι. Ανάλογα με τα έτη λοιπόν που έχει στον συγκεκριμένο εργοδότη, η αποζημίωση βγαίνει από τον τελευταίο εργοδότη, όχι από το συνολικό χρόνο ασφάλισης. Από τον τελευταίο. Βεβαίως. Θα έπαιρνε λοιπόν ένα ποσό, αν είχε απολυθεί α, θα πάρει το 40% αυτού του ποσού. Είναι ανάλογα με τα έτη που έχει πραγματοποιήσει. Και κάτι άλλο, το επικουρικό εμένα που ήταν 110, δεν νομίζω ότι θα πάρω κάτι τώρα που μου το κόψανε. Δεν πιστεύω να έχετε κάποια διαφοροποίηση σε αυτό το ποσό που μου λέτε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Σε πολύ λίγο θα δούμε μαζί με την Μαργαρίτα την Κάρδαρη τι γίνεται με τη διαδοχική ασφάλιση. Θα απαντήσουμε σε πολλές ερωτήσεις, θα δούμε. Γιατί μας ρωτάτε και για την προσωρινή, θα δούμε εάν ή όχι υπάρχει προσωρινή. Πάμε όμως στην Αδριάννα τη Ζαχαρίου. Πριν πάμε στο διάλειμμα, θα πάμε στο θετικό. Για να πάω σε διάλειμμα, για να μην προλάβεις να μου πεις το αρνητικό. Πολύ καλά. Το θετικό λοιπόν είναι ότι ενώ η πλατφόρμα προστασίας πρώτης κατοικίας, Σοφία, έλυγε 31 Δεκεμβρίου, τελικά πήρε παράταση άλλο ένα τετράμινο και θα λήγει τέλος Απριλίου. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν δυνατότητα πολύ περισσότεροι οφειλέτες παυλαδικαίουχοι να υπαθούν. Mm-hmm. Πιθανόν και όλοι εκείνοι οι οποίοι θα έπρεπε προηγουμένως να διευθετήσουν οικονομικές εκκρεμότητες για να υπαχθούν σε αυτή. Ή αυτό που έχουμε προτείνει πάρα πολλές φορές, επειδή το υπόλοιπο της οφειλής που είναι προϋπόθεση για να υπαχθεί κάποιος στην πλατφόρμα 130.000 ευρώ, είχαμε προτείνει. Αν μπορεί να πληρώσει το υπερδέον, δηλαδή αν χρωστάει 140.000, 150.000 ευρώ, να πληρωθεί το υπερδέον και 130.000 μετά ευρώ, απρόσκοπτα να μπουν στην πλατφόρμα. Επειδή χρειάζεται μια τακτοποίηση και μια οργάνωση έτσι των οικονομικών των οφειλετών, αυτό το τετράμινο νομίζω θα λειτουργήσει ευεργετικά για όλους όσους πιθανόν να μην ήταν έτοιμοι μέχρι 31 Δεκεμβρίου, αλλά φυσικά μπορεί να βρουν τα χρήματα στο υπερδέον του ποσού για να υπαχθούν στην πλατφόρμα. Συν τις άλλες, θεωρήθηκε χρήσιμο να γίνει αυτό, διότι η τελευταία η τροποποίηση που έγινε, που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα, που πια δεν χρειάζεται πλατφόρμα χρήση δικαιολογητικών εγγράφων. Και οι αλλαγές είναι πολύ σημαντικές και για όσους, αν μου επιτρέψεις να πω 2-3 πολύ ενδεικτικά, όχι μόνο να σώσουν την πρώτη κατοικία εκείνοι που μένουν μέσα, mm-hmm. αλλά και όσοι ζουν σε ενίκιο μακριά από την πρώτη τους κατοικία, παραδείγματος χάρη στρατιωτική, ή αν υπάρχουν συγγενείς που δεν μιλούν ή σύζυγοι ενδιαστάσει, με την αίτηση του ενός, αν το σπίτι είναι από κοινού, να μπορεί να σωθεί αυτή η πρώτη κατοικία. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται δηλαδή συγκατάθεση και των δύο. Και το κυριότερο είναι ότι την κρατική επιδότηση μπορεί να την πάρουν όλοι στο ίδιο νοικοκυριό, αφού σώζουν την ίδια κατοικία, αν τα εισοδήματά τους είναι πάρα πολύ χαμηλά. Αυτές λοιπόν, επειδή είναι τροποποιήσεις τελευταίας στιγμής, μόλις δηλαδή ένα μήνα πριν παρερχόταν τελικά η λήξη της ισχύως της πλατφόρμας προστασίας πρώτης κατοικίας, θεωρήθηκε πολύ ουσιώδες να πάρει μια παράταση τετραμήνου. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Κυρίες και κύριοι, για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε εδώ κάθε απόγευμα στο 901-901-5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Να πούμε ότι μας βλέπετε και μέσω διαδικτύου στο www.attikatv.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε μαζί με τη Μαργαρίτα την Κάρδαρη, να δούμε τι γίνεται με τη διαδοχική ασφάλιση και πού καταθέτουμε αίτηση σε περίοδο που έχουμε και τους δύο φορείς. Μας ρωτάνε, Σοφία μου, γι' αυτό, επειδή είμαστε σήμερα στον ΕΦΚΑ και νομίζουν ότι μπορούμε να πάμε να καταθέσουμε έτοιμα συνταξιοδότηση σε οποιοδήποτε φορέα. Διαδοχική ασφάλιση είναι αυτό που λέει και η λέξη. Ο ένας φορέας διαδέχεται τον άλλον, mm-hmm. γιατί αλλάζουμε επάγγελμα. Είμαστε μισθωτοί, γινόμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, γινόμαστε αγρότες. Ισχύουν λοιπόν αυτοί οι κανόνες, έχουν θεσπιστεί από το 1961. Ισχύουν και σήμερα που έχουμε ΕΦΚΑ και καταθέτουμε πάντα στον τελευταίο μας φορέα.
ο οποίος επιλαμβάνεται του αιτήματος συνταξιοδότησης μόνο αν είναι αρμόδιος. Και αρμόδιος είναι αν έχουμε πραγματοποιήσει 1.500 ημέρες εργασίας στο σύνολο, εκ των οποίων 500 την τελευταία πενταετία. Αν πάμε για σύνταξη λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου, απαιτούνται 1.000 ημέρες εργασίας, εκ των οποίων 300 την τελευταία πενταετία. Έχουμε αυτή τη διαφορά στη γύρωτος και στην αναπηρίας ή θανάτου. Τώρα, αν δεν είναι τελικά αρμόδιος ο φορέας αυτός, γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι ημέρες εργασίας, τότε η αίτηση διαβιβάζεται στον προηγούμενο και ελέγχεται από τον προηγούμενο. Και καταλήγει τελικά, είναι πολύ δύσκολες αυτές οι διατάξεις της διαδοχής, καταλήγει τελικά στον τελευταίο φορέα όταν έχουμε συνολικά 1.000 εκ των οποίων 300. Αν δεν υπάρχουν αυτές, το αίτημα απορρίπτεται και μπαίνει αρχείο. Πάντως καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η διαδρομή μέσα εισαγωγικά απαιτεί και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάνω από διετία. Επειδή μας ρωτάτε. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε τι σημαίνει η διαδοχή ασφάλισης, δεν χρειάζεται να πούμε. Και το είπε και η Μαργαρίτα Ικάρδαρη, χρόνος, 2 έτη. 2 και παραπάνω. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Επίσης, να δούμε και να απαντήσουμε, γιατί είναι πολύ συχνή ερώτηση, αν μπορεί να πάρει κάποιος προσωρινή σύνταξη όταν έχει διαδοχική ασφάλιση. Μπορεί να πάρει προσωρινή σύνταξη αν ο τελευταίος φορέας είναι αρμόδιος, δηλαδή αν έχει τα 1.500 εκ των οποίων 500 την τελευταία πενταετία. Δεν μπορεί να πάρει προσωρινή σύνταξη αν είναι αναρμόδιος, ακόμα και αν είναι ορατό το ότι θα πάρει τελικά σύνταξη. Και έχουμε έτσι μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, γι' αυτό θα πρέπει κάποιος να γνωρίζει πότε πρέπει να καταθέσει, μήπως του λείπουν έστω 50 ή 100 ημέρες να τις πραγματοποιήσει και μετά να καταθέσει αίτημα συνταξιοδότησης. Άρα, σε αναρμόδιο φορέα δεν παίρνουμε προσωρινή σύνταξη. Πάμε μαζί με τον Δημήτρη τον Τσαμόπουλο. Παρακαλώ πολύ να δείξουμε τη διαδικασία για το επίδομα θέρμανσης, πού μπαίνουμε και τι πρέπει να κάνουμε, τα βήματα λοιπόν που πρέπει να ακολουθήσουμε και βεβαίως τι πρέπει να προσέξουμε. Γιατί και με τον, όπως δηλώνουμε, συμπληρώνουμε τον αριθμό παροχής του ρεύματος ή με το αφημί του ιδιοκτήτη, εκεί υπάρχουν πολλά προβλήματα. Πάμε παρακαλώ πολύ να δείξουμε την κάρτα μας και ξεκινάμε και πάντα συμπληρώνουμε τον αριθμό, Δημήτρη. Τον αριθμό παροχής του ρεύματος. Ναι, το έφτασε πολύ πριν. Πρώτα θα μπούμε η εφαρμογή, μπαίνουμε στο ad.gr. Μάλιστα. Υπηρεσίες προς πολίτες, υπηρεσία χωρίς επιδόμενος πετρελαίου θέρμανσης. Εκεί θα ανοίξει λοιπόν με τα στοιχεία που έχετε στο τάξη, θα ανοίξει η εφαρμογή όπου θα σας ζητάει κάποια πράγματα. Αυτά που σας ζητάει είναι το αφημί του ετούντος, ποιος κάνει την αίτηση, το ονοματεπώνυμό του, πόσα παιδιά έχει ή εξαρτώμενα μέλη, τον αριθμό του λογαριασμού, το IBAN, για να ξέρει το κράτος πού θα βάλει τα λεφτά, τον αριθμό βεβαίως παροχής της ΔΕΗ, για την κύρια κατοικία και αν η κατοικία αυτή είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη, θα πρέπει να βάλει και το αφημί του ενοικιαστή, τα τετραγωνικά μέτρα των κυρίων χώρων της κατοικίας και, και την ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία ή για μονοκατοικία, τα στοιχεία επικοινωνίας του, διεύθυνση, email κτλ. Να πούμε εδώ, Σοφία, κάποια πράγματα τα οποία τα ξέρουμε. Από 12.000 ξεκινάει το εισόδημα που πρέπει να το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 για άγαμο, το οποίο ανεβαίνει και φτάνει μέχρι 22.000 για μονογονικές οικογένειες και προσαυξάνονται 2.000 για κάθε παιδί. Επίσης, η ακίνητη περιουσία να μην υπερβαίνει τις 130.000 για άγαμο και 250 για τους έγκαμους. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται αυτοί οι οποίοι φιλοξενούνται ή είναι εξαρτώμενα μέλη, δηλαδή εσύ μπορείς να πάρεις το παιδί σου, όμως το οποίο μένει μέσα, δεν μπορεί να κάνει αίτηση. Επίσης, εξαιρούνται αυτοί που έχουν αεροπλάνα, ελικόπτερα, πισίνες, πολυτελίδια αυτοκίνητα πάνω από 2.000 κυβικά, επίσης και 2 αυτοκίνητα. Δεν ισχύει για επαγγελματική στέγη, οι επαγγελματίες πρέπει να κρυώνουν, δεν δικαιούνται επίδομα. Και επίσης και οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπείς, όπως που είπαμε και προηγουμένως, και αυτοί δεν δικαιούνται. Κάποια σημεία, για κλείνοντας, δεν θα καθυστερήσω πολύ, που πρέπει να δοθεί προσοχή. Είναι η σωστή αναγραφή του αφημί. Και ή το αφημί, αν πρόκειται για πολυκατοικία, κάνει την αίτηση ο διαχειριστής, όπου εκεί του ανοίγει
κάποιες άλλες ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσει, το ονοματεπώνυμα των νοικιαστών, των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων κτλ. Τα στοιχεία, κάποια άλλα στοιχεία, τα στοιχεία του αφημί και του αριθμού παροχής πρέπει να είναι ίδια. Δηλαδή, δεν μπορώ αυτά όλα να γράφονται, να τα δώσουμε σωστά στον άνθρωπο που θα μας βάλει τη βενζίνη, στο βενζινά. Θα πρέπει λοιπόν και το αφημί και το αριθμός παροχής να είναι σωστά. Δεν είναι δυνατόν με ίδιο αριθμό IBAN, με τον ίδιο αριθμό, να τον έχουν δύο συνδικαιούχοι. Ακριβώς. Εντάξει. Επίσης, για τον ίδιο αριθμό παροχής της ΔΕΗ, πάλι και εκεί δεν είναι δυνατόν να κάνουν αίτηση δύο διαφορετικοί δικαιούχοι. Σοφία, αν μου επιτρέπεις πάνω σε αυτά που λέει ο Δημήτρης, είμαστε βέβαια και λίγο υπερβολικοί στις νομοθεσίες μας. Τώρα, επίδομα πραγματικά θα ζητήσει κάποιος με αεροπλάνο. Και το λέμε σαν προϋπόθεση όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι μόνο φετινό, είναι και πέρυσι και πρόπερσι. Δηλαδή, αεροπλάνο, αυτός που έχει πολυτελείας αυτοκίνητο, αυτός που έχει 2-3 αυτοκίνητα, δηλαδή θα είναι και παράλογο να κάνει αίτημα για τέτοιο επίδομα. Και λίγα είπα. Δεν είναι φοβερό. Ή εκείνος που έχει πισίλα. Θα έκοψα λόγω χρόνου της εκπομπής. Φυσικά, φυσικά. Δηλαδή, είναι δυνατόν σαν προϋποθέσεις που μη υπαγωγή σε αίτηση για επίδομα, είναι δυνατόν να μπαίνει ένα σπίτι με πισίνα, ας πούμε. Δηλαδή, είναι αυτονόητο ότι κάποιος που έχει πολυτελείας αυτοκίνητο ή σπίτι με πισίνα δεν μπορεί να πάρει απλά το επίδομα, βρε παιδιά. Αυτά τα τελευταία χρόνια, ξέρεις, ή κάποιος που έχει αεροπλάνο, έχω αεροπλάνο, Σοφία, με έχω λύσει το οικονομικό μου πρόβλημα. Αδριάννα μου, πόσο στοιχίζει να θερμάνεις την πισίνα. Κυρία Αρχοντούλα, καλησπέρα σας. Πάμε στην κυρία Νίκη, καλησπέρα σας. Άκουσε η κυρία Αρχοντούλα και έκλεισε το τηλέφωνο. Κυρία Νίκη. Έλα μου, να σου πω, κυρία Κάρδαρη, είσαι. Πείτε μας, η κυρία Κάρδαρη σας ακούει για να απαντήσει. Σας ακούμε. Πες στην καρδούλα μου την κυρία Κάρδαρη. Σας ακούμε. Είμαι συγγενής Κάρδαρη, λέγουμε κι εγώ. Μάλιστα. Να με πάρει ένα τηλέφωνο. Τι θέλω. Αφήστε το τηλέφωνό σας και στο τέλος εκπομπής θα επικοινωνήσουμε. Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ τους συνεργάτες να κρατήσουν το τηλέφωνο της κυρίας Νίκης. Πάμε να δούμε και το δυσάρεστο τώρα με την Ανδριάννα τη Ζαχαρή. Είπαμε την παράταση λοιπόν μέχρι τον Απρίλιο. Πάμε να δούμε τι είναι τα άσχημα νέα που μας έρχονται. Σοφία, από 1η Νοεμβρίου, όπως έχουμε πει, με αυτή την καινούργια πλατφόρμα ελέγχου των εκκρεμών αιτήσεων του νόμου Κατσέλη, που πλέον μόνο με το αφημί οι τράπεζες μπορούν μέσω έτσι της ΑΔΕ, της Αρχής έτσι, Δημοσίων Εσόδων και όλων των τραπεζών, όλων των υπηρεσιών και αρχών, οπουδήποτε τέλος πάντων έχει υπαχθεί ένας οφειλέτης, οφειλέτης παύλα ετών που έχει υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και είναι εκκρεμής η αίτησή του για το οριστικό δικαστήριο. Μάλιστα. Λέγαμε λοιπόν από 1η Νοεμβρίου ότι θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι, αλλά δεν ξέραμε πόσο εντατικοί θα είναι αυτοί. Τελικά οι έλεγχοι γίνονται καθημερινά κατά εκατοντάδες. Δυστυχώς, τελικά θα μείνουν πάρα πολύ εκτός νόμου Κατσέλη. Δηλαδή, κάποιος που έχει το δικαστήριό του τον Ιανουάριο, τελικά ίσως προλάβει η τράπεζα και του κάνει ασφαλιστικά μέτρα προστασίας, διακοπής της προστασίας που έχει από τον νόμο Κατσέλη για την πρώτη του κατοικία, να τον πετάξει δηλαδή εκτός νόμου. Επομένως, από την επόμενη ημέρα της απόφασης να ξεκινήσουν τα αναγκαστικά μέτρα εναντίον εκείνου και της περιουσίας του. Και ίσως αυτό είναι και ένας λόγος που από την άλλη πλευρά τραβήχθηκε λίγο παραπάνω το σύστημα από τα μαλλιά για να πάρει παράταση χρονική ενός περαιτέρω τετραμήνου η προστασία πρώτης κατοικίας μέσω της πλατφόρμας. Οπότε όσοι βγουν από τον νόμο Κατσέλη να έχουν την τελευταία τους ευκαιρία και αν οι οφείλοι τους είναι έως 130.000 ευρώ στο στεγαστικό τους δάνειο, τότε μήπως και υπαχθούν στην πλατφόρμα πρώτης κατοικίας. Αυτό που μένει να πούμε είναι το εξής. Ενώ οι συμβουλές που δίναμε αρχή Νοεμβρίου ήταν ότι περιμένετε να δούμε πώς θα κινηθούν οι έλεγχοι, διότι πιθανόν να αργούν τόσο πολύ οι έλεγχοι που να προλάβετε όσοι είστε στο πρώτο εξάμηνο τέλος πάντων και να δικάσετε κανονικά και να μην βγείτε εκτός. Γιατί άπαξ και δικάσεις δεν θεωρείσαι πια ότι έχεις εκκρεμή αίτηση, άρα δεν υπάγεσαι και σε αυτόν τον έλεγχο. Τελικά, κάθε μέρα γίνονται κατά εκατοντάδες οι έλεγχοι. Εγώ φρονώ ότι είναι δυσίωνο έτσι μπροστά το διάστημα, ακόμα και για εκείνους που έχουν τον επόμενο 1 με 1,5 μήνα το οριστικό τους δικαστήριο. Δηλαδή, πιθανό τελικά δούμε ότι κινηθεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από τις τράπεζες για διακοπή της προστασίας τους, η οποία γίνεται με πολύ γρήγορο και άμεσο τρόπο, έτσι είναι ασφαλιστικά μέτρα, και άρα και η απόφαση θα είναι πολύ γρηγορότερη, ακόμα και από την συζήτηση του οριστικού δικαστηρίου. Άρα, πιθανόν δεν θα χρειαστεί καν να πάμε στο οριστικό δικαστήριο για να συζητήσουμε, γιατί πιθανόν να έχουν βγει εκτός νόμου Κατσέλη. Είναι δυσάρεστο αυτό και μας ρωτάει ο κόσμος, οι πελάτες μας.
τι θα κάνω, τι μπορώ να κάνω σε αυτόν τον έλεγχο. Δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί ξέρουμε και εμείς, σαν δικηγόροι, και οι οφειλέτες, ετούντες, δικαιούχοι του νόμου Κατσέλη, που τελικά δεν είναι δικαιούχοι, αλλά έκαναν κατάχρηση του δικαιώματος για να κερδίσουν κάποια χρόνια με πάγωμα τοκοφορία, Σοφία, ή μήπως και βρίσκονταν χρήματα για να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, αλλά με μια προστασία της πρώτης κατοικίας τους. Ξέραμε λοιπόν και εμείς οι δικηγόροι, αλλά και οι πελάτες μας, ότι αυτό ήταν καταχρηστικό. Δεν ξέραμε ότι θα βγει τέτοια πλατφόρμα για ελέγχους, αλλά ξέραμε ότι ανά πάσα στιγμή αν ελεγχθεί, και το οπωσδήποτε το σίγουρο ήταν στο δικαστήριο με ενστάσεις, θα είχαμε πρόβλημα από τις τράπεζες για απαράδεκτο της αίτησης και για πιθανή απόρριψη αυτής. Άρα, δυστυχώς, ο έλεγχος γίνεται μονομερός. Αν προχωρήσουν σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων οι τράπεζες για να σας διακόψουν την προστασία από τα αναγκαστικά μέτρα, τότε η δική σας πλευρά, με το δικηγόρο σας δηλαδή, πρέπει να πάει να υποστηρίξει αυτή την αίτηση και εύχομαι το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα, που ειλικρινά δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα, το περιθώριο δηλαδή καλού αποτελέσματος, και να μείνει στο νόμο τελικά κάποιος τέτοιος οφειλέτης, διότι είναι ελεγμένα τα στοιχεία του και πιθανόν η τράπεζα πια γνωρίζει ότι δεν ανήκει. Άρα, μονομερός και η απόφαση ασφαλιστικών θα είναι υπέρ της τράπεζας και άρα για διακοπή της προστασίας του νόμου Κατσέλη, Σοφία. Να περάσουμε και στην επόμενη τηλεθεάτριά μας. Βέβαια, θα ρωτήσει και ο Δημήτρης Τσαμόπουλος. Έχει συγκερωτήσεις. Έχω ρωτήσει μετά. Μα κυρίως για τις ερωτήσεις έρχομαι. Κυρία Παρθένα. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Κάρβαρη. Βεβαίως. Είμαι 58 χρονών, το 1961. Έχω 4.500 περίπου ένσημα και είμαι 13 χρόνια συνεχόμενης ενεργείας, μέχρι και σήμερα. Μάλιστα. Άκουσα ότι τα άτομα που είναι ασφαλισμένα από παλιά, δηλαδή τα πρώτα μου ένσημα είναι από το 79, ότι μπορούν να βγουν σε σύνταξη, να εξαγοράσουν, δεν ξέρω πώς. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια πληροφορία. Εσείς, επειδή έχετε διακόψει την απασχόληση και με τα ένσημα που έχετε πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα, φεύγετε μόνο στα 67. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Αν θα ακούσατε κάτι για το πρόγραμμα των μακροχρόνια ανέργων, αυτό αφορά περιπτώσεις που λείπουν ένσημα και τα συμπληρώνει ο ΑΕΔ με το πρόγραμμα ΛΑΕΚ και θα πρέπει να είναι στην ηλικία των 67 ετών και πάλι. Δίνει βέβαια και για τα βαρέα, εσείς δεν αναφερθήκατε στα βαρέα. Αλλά είναι μόνο για αυτούς που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.000, δηλαδή που δεν έχουν ένσημα, είναι άνεργοι και θα πάρουν σύνταξη στα 67 με το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. Δεν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, απλά περιμένετε το 67ο έτος για να πάρετε σύνταξη. Και δεν μπορείτε να εξαγοράσετε. Δεν μπορεί να γίνει κάτι για εξαγορά για να έρθουμε μειωμένοι. Όχι, δεν μπορείτε. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και το έχουμε ζητήσει πολλές φορές. Επειδή απαιτούνται ανά 100 ημέρες εργασίας την τελευταία πενταετία για να πάρει κάποιος μειωμένη σύνταξη στα 62, δεν έχει προβλεφθεί να γίνει εξαγορά. Θέλει πραγματική υπηρεσία. Το έχουμε δηλώσει, Σοφία, πολλές φορές. Έχουμε ζητήσει, επειδή ο κόσμος χάνει τη δουλειά του σε αυτή την ηλικία, να μπορεί να εξαγοράσει και να επιλέξει τη δυνατότητα να του απονεμηθεί η μειωμένη σύνταξη στα 62. Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, σωστά το λέτε, δεν μπορείτε. Τουλάχιστον με ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα. Ναι, ούτε και αυτασφάλεια μπορεί να γίνει. Αυτασφάλιση μπορείτε να κάνετε. Φυσικά μπορείτε να κάνετε αυτασφάλιση. Ο καθένας μπορεί να κάνει αυτασφάλιση, αλλά θα πληρώνετε κάθε μήνα τις εισφορές σας. Και δυστυχώς την αυτασφάλιση δεν μπορούμε να πληρώνουμε μόνο 100 ημέρες το χρόνο, πρέπει να είναι συνεχής. Ο χρόνος ασφάλισης. Είναι πολύ το μαλλί, κατάλαβα. Ακριβώς. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κάρβαρη. Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω αν και πότε μπορώ να πω σε σύνταξη. Εγώ έχω ασφαλιστεί στο ΙΚΑ 1986 με 91. Μάλιστα. Μετά από το 2002 στο 2014 είμαι στο ΤΑΕ, δηλαδή 22 χρόνια. Ναι. Και μετά από το 16 μέχρι το 19 είναι πάλι στο ΙΚΑ για άλλα 3 χρόνια. Δεν έχετε συμπληρώσει τα 35 έτη στο 2012 και ούτε μπορείτε να τα συμπληρώσετε με 5 έτη εξαγοράς που προβλέπει ο νόμος. Άρα δεν κατοχυρώσατε κάτι νωρίτερα από τα 62 ή τα 67. 62 χωρίς εξαγορές παίρνετε μειωμένη σύνταξη αν συνεχίσετε εργαζόμενος. 67 με τα ήδη υπάρχοντα αν σταματήσετε ακόμη και τώρα. Εναλλακτική δυνατότητα 62 με 40 έτη, εξαγορά έως 7 χρόνια, δεν θα τα φτάσετε και θα πρέπει να εκτιμήσετε και το κόστος. Μάλιστα. 62 δηλαδή, αν σταματήσω τώρα. 62 εννοείται. Με μειωμένη θα πρέπει να συνεχίσετε εργαζόμενος. 62 μειωμένη. Αν εξαγοράσω.
Αν εξαγοράσετε, εξαγοράσετε μέχρι 7, θα πρέπει να αξιολογήσετε το κόστος και θα πρέπει να έχετε 40 έτη για να πάρετε την πλήρη στα 62. Πρέπει να έχω 40 να εξαγοράσουμε. Ακριβώς. Καλώς. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για μία ερώτηση που έχουμε. Εάν είναι, που λέγαμε για τη διαδοχή ασφάλιση που αναφερθήκαμε λοιπόν στους τελευταίους που κάνουμε την αίτηση. ΤΕΒΕ ΟΓΑ λοιπόν, τελευταίος φορέας στη διαδοχική. Πολύ υπάρχουν σημαντικό. Κάποιες ιδιαιτερότητες. Πολύ σημαντικό, Σοφία μου. Βεβαίως υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Το ΤΕΒΕ για να εφαρμόσει κανόνες διαδοχικής πρέπει να είναι συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας για κάποιον που καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης. Και ο ΟΓΑ δεν εφαρμόζει διαδοχική πριν το 67ο. Ο ΟΓΑ δίνει μόνο σύνταξη στα 62 με τα 40 έτη, πριν τα 67 δεν εφαρμόζει διαδοχική. Άρα, όποιος έχει τελευταίο φορέα το ΤΕΒΕ ή τον ΟΓΑ, καταθέτει μόνο αν έχει αυτά τα όρια ηλικίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το κρατήσετε. Πριν κλείσουμε, πάω ο Δημήτρη Τσαμόπουλο, γιατί πάντα θα μου ξεκινήσει. Με στεναχώρησε, κυρία Κάρδαρη, αργό να βγω στη σύνταξη. Τσαμόπουλε, πρέπει να μας πεις κάτι θετικό. Θετικό. Κάτι θετικό φορολογικό για να κλείσουμε. Τι να πω. Είναι να σας συνταξιδοτηθείς τώρα. Είχα μια ελπίδα. Άκουσα ότι θα είναι η κυρία Κάρδαρη, λέω ευκαιρία να πάω εκεί, μήπως μου πει κάτι θετικό. Αλλά... πρέπει να λέμε όμως και αυτό, γιατί βλέπεις ο κόσμος και όλοι οι συνταξιούχοι είναι πολύ μπερδεμένοι. Βλέπετε και περιμένουν πράγματα. Και τώρα ειδικά που, με αυτά που ακούμε με τη σύνταξη, ότι πλέον οι συνταξιούχοι δεν θα τους περικόπτεται το 60% αλλά το 30%. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτό. Περιμένουμε αυτή τη θετική. Περιμένουμε. Αυτό είναι το θετικό. Ναι. Φορολογικό. Τώρα, περιμένουμε. Τα φορολογικά. Θετικό θα μου πεις. Περιμένουμε αρχές Δεκεμβρίου θα μπει στη Βουλή το νέο φορολογικό που έχει μόνο μειώσεις. Δεν έχει δηλαδή, δεν έχει κάτι... Νέα μείωση στον έμφυα και άλλη μείωση μάλλον. Στον έμφυα ήταν κάτι το οποίο θα... το είχαμε ακούσει, είχε συσταθεί η Επιτροπή μέχρι τα μέσα του 2020. Θα γίνει καινούρια αξιολόγηση των περιοχών για να βγει ένα νέο αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι, Σοφία, ότι σε πάρα πολλές περιοχές, πλούσιες περιοχές που έχει και ακριβά ακίνητα, αυτές ήταν εκτός αντικειμενικών αξιών, οπότε και η αξία των ακινήτων ήταν... πολύ χαμηλή σε σχέση με άλλους με λιγότερης αξίας ακίνητα που πληρώναν περισσότερο έμφυα. Γίνεται προσπάθεια στο Υπουργείο να γίνει μια τέτοια ανακατανομή και να μοιραστεί πιο δίκαια. Βέβαια, να πούμε ότι όπως είχε πει και ο Πρωθυπουργός, περιμένουμε άλλο ένα 10% μείωση στον έμφυα μεσοσταθμικό. Τώρα από εκεί και πέρα. Περιμένουμε και εδώ θα είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε τους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.